Έχουμε κοντά μας και τον Δημήτρη τον Κουκούη, τον προπονητή της Πετρολίνα ΕΚΟΣ. Καλησπέρα. Έγινε το 1-0. Ο στόχος σας, φαντάζομαι, τα σχόλιά σας για το παιχνίδι. Σίγουρα. Πρώτος ημιτελικός. Ήμασταν λίγο νευρικοί. Το καλό είναι ότι διαχειριστήκαμε το μάτς 2-3 φορές. Η ΕΘΑ ξέραμε ότι θα είναι πολύ σκληρή και θα προσπαθήσει να είναι κοντά στο σκορ για να μπορέσει να κερδίσει το παιχνίδι. Το καλό μας είναι ότι με την άμυνα μας κοντρολάρουμε τον αγώνα. Και τις 2-3 φορές προσπάθησε η ΕΘΑ να το κάνει αυτό. Αυτό είναι πολύ θετικό, ειδικά την περίοδο που βρισκόμαστε στα play-off. Και πάντα ένας πρώτος αγώνας και πρώτος ημιτελικός κρύβει εκπλήξεις και παγίδες. Οπότε όλη τη εβδομάδα ήμασταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιου είδους παιχνίδι, σκληρό παιχνίδι. Και νομίζω ότι στο τέλος δίκαια κερδίσαμε. Τι νευρικότητα πού οφείλεται, γιατί έχουμε δει τα παιχνίδια της ΑΕΚ, ειδικά με την ΕΘΑ, τουλάχιστον τα δύο τελευταία, να φτάνουν ψηλά στο σκορ. Μάλιστα, στην τελευταία σειρά μέσα είχατε 101 πόντους ή περισσότεροι που έχετε βάλει φέτος. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια, γιατί όπως είπα είναι ημιτελική προαθλήματος. Οπότε και οι παίχτες και οι ομάδες είναι πάντα πιο. Πώς να το πω, σε θέμα τακτικής προσπαθούν πάντα να ελέγξουν τον αγώνα από την αρχή. Δεν θέλουμε δηλαδή οι προπονητές και οι παίκτες να αφήσουμε σε κανένα σημείο του αγώνα να χαλαρώσουμε. Οπότε λογικό είναι αν από την αρχή, ειδικά στην έδρα σου, τα παίζεις και είσαι το φαβορί, θες να κάνεις το 1-0 και δεν σου πούνε κάποιο σουτ, αρχίζεις και έχεις άγχος αγωνιστικό ώστε να μπορέσει, βιάζεις καμιά φορά να κερδίσεις. Το καλό σου ξαναλέω είναι ότι με την άμυνά μας κοντρολάραμε το παιχνίδι και αυτό ήταν πολύ θετικό και μπορέσαμε με περισσότερες λύσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα να κερδίσουμε. Τώρα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό το μάτς, είναι 1-0. Πάμε στη Λευκοσία, θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Έχουμε 2-3 μέρες να δουλέψουμε, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να πάμε και εκεί να διεκδικήσουμε την νίκη. Ευχαριστώ πολύ, καλή επίσκεψη. Να είσαι καλά.